Χαίρετε. Καλημέρα. Κάντε καφέ για να ακούσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από αυτές τις παλιές που περίμεναν υπομονετικά για να γίνουν vlog. Απολογούμε για τη χρειά της φωνής μου που ακούγεται χοντρή. Ο λόγος είναι ότι ξύπνησα προλίγου. Λοιπόν, γεια σου αγαπητή Θέκλα. Εδώ και λίγο καιρό παρακολουθώ κάποια από τα βίντεο σου στο YouTube μετά από λόγια καλά που άκουσα για σένα από ένα φίλο μου. Από τα λίγα που έχω δει, βρίσκω πως είσαι πολύ ανθρώπινη και κατανοητή. Δεν τα λέω αυτά για να σε κολακέψω, είναι αυθόρμητη έκφραση. Ευχαριστώ, αγαπή μου. Σκέφτηκα να εμπιστευτώ σε σένα το δίλημά μου, μόλις πριν λίγο, ενώ παρακολουθούσα ένα από τα τελευταία βίντεο σου. Μόλις χθες αποφάσισα για δεύτερη φορά να χωρίσω από τον εδώ και 14 μήνες εντός εισαγωγικών σύντροφό μου. Η λέξη μπήκε σκεμμένα σε εισαγωγικά, μιας που όλη η κατάσταση που ζούμε μέχρι προχθές, μόνο συντροφική δεν είναι στο μυαλό μου και στο δικό του. Να σου περιγράψω με λίγα λόγια το παρελθόν μου. Έχω λοιπόν βγει πριν από 10 χρόνια, από 17 χρόνια γάμου, χωρίς εντάσεις, συνολικά έτης σχέσης 25. Το διαζύγιο το ζήτησα εγώ για λόγους που θεωρούσα ότι μας κρατούσαν εμένα και το σύζυγο μου σε απόσταση και χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλά μικρά καθημερινά προβλήματα. Πράγμα που εμένα τουλάχιστον μου έδειχνε ότι συνεννόηση και ψυχική επαφή μηδέν. Όπως και εντελώς διαφορετική από ό,τι φάνηκε φιλοσοφία ζωής. Εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής, έλλειψη επικοινωνίας, είναι σοβαρότατη λόγη για να χωρίσεις. Ένα χρόνο μετά γνώρισα τη δίδυμη ψυχή μου, έναν άνθρωπο με τον οποίο σκεφτόμασταν το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Θέλαμε τα ίδια πράγματα, είχαμε τις ίδιες ανάγκες. Όμως ήταν εντελώς άκυρο το timing, μιας που εγώ είχα ήδη πραγματοποιήσει με άλλον άνθρωπο όλα αυτά που ήθελα, δηλαδή σπίτι, οικογένεια κτλ. Πόνεσα πολύ για να πάρω την απόφαση να τον αφήσω, να κάνει και εκείνος το ίδιο με κάποια άλλη γυναίκα. Σε αυτό συνέβαλαν και οι φοβεροί τσακωμοί μας που προέρχονταν κατά κανόνα από την αδυναμία του να διαχειριστεί τα προβλήματα λόγω του πάθους του με το αλκοόλ που δεν τον άφηνε να ξεμπλοκάρει το μυαλό του. Άρα η αδερφή ψυχή σου που γνώρισες μετά ήταν αλκοολικός, ήταν άτυχτ. Ήταν εθισμένος, δεν ήταν υγιής προσωπικότητα. Και καλά κάνατε και χωρίσατε. Όχι επειδή αυτός ήθελε οικογένεια και παιδιά και εσύ είχες ήδη τα δικά σου παιδιά, αλλά γιατί ήταν άτυχτ, εθισμένος. Βρέθηκα λοιπόν με τον τωρινό άνδρα της ζωής μου, ο οποίος είναι το εντελώς αντίθετο και που μου θυμίζει έντονα τον πρώην σύζυγό μου, τόσο ερωτικά όσο και συμπεριφορικά. Βρέθηκα δηλαδή στα νερά μου ξανά και αυτό με έκανε να συνεχίσω από απλή γνωριμία μια προσπάθεια σχέσης. Είναι επικίνδυνα αυτά τα μοτίβα. Είναι επικίνδυνα αυτά στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Κάποιες από εμάς έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε κάποιον ο οποίος έχει πολλά θέματα άλυτα και γινόμαστε οι ερυθροσαυρίτισσες του ή οι δωρεάν ψυχολόγοι του. Για παράδειγμα. Τώρα δούμε ποιο ήταν το δικό σου το μοτίβο. Έμεινα ακριβώς στην προσπάθεια όσο και να το πάλεψα, δεν κατάφερα να το συγκινήσω να μου δείξει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να μου ανοίξει την ψυχή του, να συζητήσει μαζί μου για τα θέλω του και τις σκέψεις του, να μοιραστεί κάποια μικρή μεγάλη εμπειρία του, κλειστός χαρακτήρας δηλαδή, όπως τον πρώην άνδρα σου. Κατά τα άλλα είναι ευγενέστατος, δεχτικός σε όλες τις προτάσεις μου περί ψυχαγωγίας, άριστος εραστής και συνοδός. Εμένα όμως μου λείπει ψυχική επαφή. Κόρη, χώρισες για να έχεις ψυχική επαφή. Το δίλημα μου τώρα είναι το εξής. Χωρίζω και ψάχνω να βρω τη δίδυμη ψυχή που ίσως να μην βρω ποτέ. Να χάσω την καλοπέραση που όμως με κρατά πίσω στο να αναζητήσω την ευτυχία. Ό,τι έχω από εκείνο μου αρέσει. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι αισθάνομαι αδικημένη μη λαμβάνοντας όσα θέλω και επίσης αναγκασμένη να συγκρατώ και εγώ τα συναισθήματα μου και τον αυθορμητισμό μου διότι θεωρώ άδικο να δίνω και να μην παίρνω. Να σημειώσω ότι είμαι ήδη στα 50 και περιθώρια για άλλα λάθη δεν υπάρχουν. Αυτά είναι ολίγες. Τώρα, αυτό που είσαι στα 50 και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, να το ξεχάσεις. Περιθώρια για λάθη υπάρχουν όσα περιθώρια υπάρχουν για να ζήσουμε. Τέτοιου είδους νοοτροπίες, τέτοιου είδους απόψεις, τέτοιου είδους αφετηρίες μας οδηγούν σε λαθασμένες επιλογές. Είμαι 50 και δεν υπάρχει χρόνος για άλλα λάθη. Ή αυτός μου δίνει κάποια καλά στοιχεία, είναι καλός εραστής, όπου του πω να πάμε πάει, αλλά δεν επικοινωνεί μαζί μου, δεν μοιράζεται τη μαζί μου, δεν ανοίγει την ψυχή μου μαζί μου, την ψυχή του σε μένα. Αλλά επειδή είμαι 50, μήπως να μείνω, όχι να μην μείνεις. Θα διαβάσω και τα updates και τις ενημερώσεις, μην ανησυχείτε. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο βασικότερος λόγος
που οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν σχέση δεν είναι το σεξ και η παρέα. Ο βασικότερος λόγος που οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν σχέση είναι η συντροφικότητα και η ουσιαστική επικοινωνία και η σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο. Η υψηλότερη μορφή σύνδεσης που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους είναι να μοιραστούν τον πόνο και το φόβο τους, να πουν όλα τους τα θέματα, να επικοινωνήσουν ψυχικά, να φανούν ευάλωτοι ο ένας μπροστά στον άλλον, να μιλήσουν για τις αδυναμίες τους, τα κομπλεξιλίκια τους, αυτά που τους βασανίζουν. Και επειδή έχω χρησιμοποιήσει την έκφραση ο βασικός λόγος που πνευματικοί άνθρωποι κάνουν σχέσεις, δεν είναι μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί που προσπαθούμε να είμαστε πνευματικοί που ικανοποιούνται ψυχικά από τέτοιου είδους σχέση. Όλοι οι άνθρωποι νιώθουν μια ικανοποίηση ψυχική και ένα γέμισμα όταν βρίσκονται με έναν άνθρωπο ο οποίος συνδέεται ουσιαστικά μαζί τους. Ο μεγαλύτερος βαθμός σύνδεσης δεν είναι το σεξ. Ο μεγαλύτερος βαθμός σύνδεσης είναι αυτό το μοίρασμα. Το έχω πει πολλές φορές. Κάπου το είχα διαβάσει και μου άρεσε και το παρατήρησα στην πορεία και συμφωνώ με αυτή την άποψη. Πάμε τώρα στο πρώτο update. Έχει δύο update. Το οποίο ήρθε 2 μήνες μετά, ε. Αγαπητή μου Θέκλα, ίσως δεν πάρω απάντηση, αλλά και που τα γράφω μου κάνει καλό. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να ανοίγω την καρδιά μου και να λέω τις σκέψεις μου σε κάποιον που όχι μόνο δεν κάνει το ίδιο, αλλά πολλές φορές μου δίνει την εντύπωση ότι ξεχνά ακόμη και την ύπαρξή μου. Διάβαζα πρόσφατα για τους εσωστρεφείς. Αναγνώρισα αρκετά από τα χαρακτηριστικά του φίλου μου και αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρχει σχέση όταν ο εσωστρεφής δεν ανοίγεται ούτε στη σύντροφό του. Όχι, τι σχέση υπάρχει. Παράσχεση. Κατάσχεση. Όχι σχέση. Μάλλον θα με στολίσεις και καλά θα κάνεις. Όχι βέβαια, δεν γίνεται. Μ' αρέσει που απαντάς από μόνη σου και συμφωνώ με την απόντησή σου και δεν χρειάζεται και να σε στολίσω. Έχεις μιλήσει τόσες φορές στα βίντεό σου για τα σημάδια της επικοινωνίας στη σχέση. Δεν το χώρισε δηλαδή μετά από 3 μήνες που στέλνω το update, ακόμη εκεί, ντουγρού. Ατού, ο Γαβρίλης λέμε στην Κύπρο, επέμενε. Όπως όλοι μας έχουμε επιμένει σε ηλίθιες σχέσεις, ε? Όλοι μας. Και εγώ σε πολλές φορές. Τέλος πάντων. Θα πω πολλές φορές, θα πω όλες. Χθες έθεσα για ακόμα μια φορά το ζήτημα, εξήγησα το πώς αισθάνομαι και το ποια εντύπωση μου δίνει η στάση του, ότι δηλαδή δεν ενδιαφέρεται. Η απάντηση ήταν αυτή που είναι πάντα, πώς δηλαδή δεν ξέρω εγώ το αν ενδιαφέρεται, πώς δηλαδή δεν ξέρω εγώ το αν ενδιαφέρεται ή όχι και πώς αυτά είναι δικά μου συμπεράσματα. Τι φιλόσοφος. Επιπλέον 3-4 φορές μου έχει πει πως δεν περιμένει πια αίσθημα σε αυτή την ηλικία. Τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι η καρδιά και το ενδιαφέρον του είναι αλλού δοσμένα και ότι εμένα με έχει μόνο για τη βιτρίνα, δεν ξέρω. Μπορεί και δίκιο. Να του το πω στα ίσια ότι φαίνεται να έχει διπλή ζωή ή να εξαφανιστώ μια και καλή. Κατά τα άλλα, όταν είμαστε μαζί, είναι όλα μια χαρά. Με το που χωρίζουμε, τίποτα. Αν δεν πάρω εγώ ή αν δεν στείλω, δεν υπάρχει πια επικοινωνία. Και σιγά το update θα μου πει, δεν λέω και κάτι νέο. Θέλω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν θέλω να το θέσω ως δικό μου θέλω. Θα φανεί εγωιστικό. Στις ερωτικές σχέσεις δικαιούμαστε να έχουμε θέλω. Και δεν είναι εγωιστικό να έχουμε θέλω στις ερωτικές σχέσεις. Είναι απαραίτητο. Μου προκαλεί θλίψη. Η άλλη ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι μήπως μόνη μου χαλιέμαι. Όχι, δεν είναι μόνη σου που χαλιέσαι. Αλλά με τον gaslighting που σου κάνει αυτός που σε βγάζει τρελή. Και που σου λέει, δεν ξέρεις. Τι ωραία απάντηση. Δεν ξέρεις εσύ τι νιώθω για σένα. Εγώ ξέρω τι νιώθω για σένα. Αλλά παράλληλα δεν σου λέω τι νιώθω για σένα. Και παράλληλα λέω ότι στην ηλικία μας, στα 50. Δεν είναι εποχές για έρωτες. Θα σου πω εγώ κάτι ερωτοέρωτες που έχω γνωρίσει, ανθρώπους που ερωτεύτηκαν ουσιαστικά στα 70 και στα 80, όχι στα 50 να μας λέει αυτός πως δεν είμαστε για έρωτες και είμαστε τελειωμένοι. Και πάμε τώρα στο σημερινό το τελευταίο. Άλλα θέλουν, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Αυτή τη φορά δεν θα του πω ότι αντίο. Δεν πιστεύω ότι το αξίζει ακόμα μια εξήγηση. Αν δεν υπάρχει ανάγκη καθημερινής επικοινωνίας και από τους δύο, σχέση δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έγραψε λοιπόν στο προφίλ του κάτι περίεργο και είμαι σχεδόν σίγουρη πως απευθυνόταν σε κάποια άλλη. Επειδή και εκείνος με ρωτούσε για διευκρινήσεις όσες φορές έγραφα κάτι και βέβαια το απαντούσα αμέσως τι εννοώ και σε ποιον απευθύνομαι, αυτά που γράφουν στο Facebook γράφουμε κάτι γενικό αλλά είναι ειδικό για να το διαβάσει κάποιος, είτε ένα καλό λόγο είτε ένα κακό λόγο, ξέρετε τα κάνουμε αυτά.
Φυσικά, και σε, θα όρισε ότι δεν θα ήταν αδιακρισία να ρωτήσω κι εγώ το ίδιο. Φυσικά και δεν πήρα απάντηση, όχι που θα έπαιρνε. Ή μάλλον πήρα κάτι που σημαίνει ότι αν δεν έγραφα δεν θα ρωτούσε και ότι ο καιρό με κάνει ευαίσθητη. Α, ο καιρό σε κάνει ευαίσθητη, αυτό ξέρει τα συναισθήματά του, αν δεν έγραφα δεν θα ρωτούσε. Τι φιλόσοφο, τι βαθιστόχαστο κύριο, βαθιστόχαστο. Αυτό ήταν. Έγραψα ότι η απάντηση αυτή είναι μη αποδεκτή, έτσι απλά και ότι όπω νομίζει. Με μήνυμα φαντάζομαι. Με κάλεσε αμέσω στο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησα. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα έπαιρνα ποτέ ούτω ή άλλω απάντηση σε αυτό που ρώτησα. Και να σου πω την αλήθεια, είμαι ήδη πεπισμένη πως υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή του. Αυτό που λέγαμε και χθες στο live, ότι η απατημένη σύντροφος το νιώθει, το διαισθάνεται ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή του άλλου. Χαχα, ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα, ότι άργησα να το παραδεχθώ στον εαυτό μου. Ναι, κορί, όλοι μας αργούμε να το παραδεχτούμε στον εαυτό μας. Δεν πειράζει. Φτάνει που το κατάλαβες. Τι να πω, βρε Θεκλά μου, αφού τα καταφέρνει με πάνω από μια, χαλάλη του. 18 μήνες, καλές βόλτες και καλό σεξ κάναμε, δεν έχω παράπονο. Είναι και αυτό μια άποψη. Τουλάχιστον έχουν καλυφθεί κάποιες βιολογικές ανάγκες. Τι να πει κανείς. Θα μείνω με την απορία. Μου έστειλε φυσικά καλημέρα την επόμενη, το απάντησα καλησπέρα μετά από 2 ώρες όπως έκανε εκείνος συνήθως και μάλλον το κατάλαβε ότι δεν. Άμα γίνεσαι καθρέφτης με αυτούς τους τύπους, σου λέει πάει, με έχει καταλάβει αυτή, κατά ίδια. Αυτός ο άνθρωπος που μου είχε πει αρχικά στη γνωριμία μας, γιατί γνωριστήκαμε ως φίλοι, ότι το παράπονο του από την πρώην είναι πως το χώριζε χωρίς να του εξηγηθεί. Καλά για εμένα δεν παίζει το ίδιο, γιατί τις εξηγήσεις τις έχω δώσει 4-5 φορές. Μα και η πρώην μπορεί να το έχει εξηγήσει, απλώς αυτός να μην ήθελε να καταλάβει. Και να σκεφτόταν και κανένας μισογύνης που να σκέφτεται, πω γυναίκες μωρέ, είναι ευαίσθητες οι γυναίκες, είναι χτυτικές, έτσι είναι αυτές οι γυναίκες, πω γυναίκα είναι και τα κάνει αυτά. Υπάρχει και αυτός ο μισογυνισμός στις σχέσεις. Κάνεις τα παράπονά σου και δεν δίνει τη δέουσα προσοχή και το σεβασμό σε αυτά που μου λες και σκέφτεται, α, γυναίκα, ή το σκέφτεται, ή ακόμη χειρότερα το λέει κιόλας, γυναίκα είναι μωρέ, γυναίκα είναι μωρέ, έτσι είναι γυναίκες, άστες να μιλάνε, κλείς τα αυτιά σου και θα τις περάσει. Μα τόσο μικρό ψυχος πια, ναι, τόσο, τόσο. Όσο πιο μικρή ψυχή, τόσο λιγότερη ψυχική επικοινωνία. Δεν είχα δώσει δείγμα ότι θα κάνω ιστερίες, θα μου πει τέρμα. Θέλουν εξηγήσεις μόνο από εμάς. Αυτοί δεν τις οφείλουν. Το οφείλουν είναι βαρύ βέβαια όταν δεν υπάρχει σχέση, αλλά αυτό το υποτυπώδες που υπήρχε. Όμως αν εγώ έκανα το κορόιδο και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, του ζητούσα να συναντηθούμε, θα έλεγε ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τελικά τι θέλει, να φύγω χωρίς να έχει ευθύνη ή να μείνω με δική μου ευθύνη. Και στις δύο περιπτώσεις αποποιείται των ευθυνών του. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Αποποίηση ευθυνών αυτές οι συμπεριφορές. Όχι ισοστρέφεια. Αποποίηση ευθυνών. Και η ισοστρέφεια είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να αποποιούμαστε τις ευθύνες μας. Γιατί όσο μιλάμε για συναισθήματα, τόσο περισσότερο τους δίνουμε εγκυρότητα. Γι' αυτό δεν μιλάνε για συναισθήματα. We validate, δεν μιλάμε στα αγγλικά. Ας σου πεις αγαπώ, είμαι ερωτευμένος μαζί σου ή είσαι ο άνθρωπός μου. Αυτό δίνει εγκυρότητα και μετά εσύ θα έρθεις να έχεις απέτηση και να πεις αφού με αγαπάς και είσαι ο άνθρωπός μου, αφού με αγαπάς και είμαι ο άνθρωπός σου, γιατί δεν μου μιλάς, γιατί δεν μου εξηγείς τι είναι αυτό που έγραψες στο Facebook, γιατί με αποτρέπεις από το να συνδεθώ ουσιαστικά μαζί σου. Δεν το λέει από την αρχή ότι σε αγαπά, δεν το λέει από την αρχή πως είναι ο άνθρωπός σου, βάζει και την ταμπέλα της εσωστρέφειας, σου βάζει και σένα την ταμπέλα της ευαίσθητης και ο κύριος είναι ήζυχος. Ουφ, άσε με να γράφω. Δεν με πειράζει να μην πάρω απάντηση από σένα. Μου κάνει καλό όμως να τα λέω κάπου. Έλα, όμως τώρα πρωί-πρωί που πήρες την απάντηση. Δεν θυμάμαι, ας το έχω πει. Πέθανε η ψυχολόγος μου και με άφησε στη μέση. Βέβαια, επειδή γνώριζε τι θα συμβεί, είχε αφήσει πρόταση στον κάθε πελάτη της και κάποιο συνάδελφο που θα του τέριαζε. Αλλά εγώ, συγκλονισμένη από την απώλεια, δεν δέχτηκα να πάρω το τηλέφωνο της του αντικαταστάτη. Γράφω σε μια σελίδα διάφορες ιστορίες. Τις γράφω με αυτόματη γραφή. Όταν μετά τις διαβάζω, πραγματικά εκπλήσωμαι και αυτός ο άνθρωπος, ο τελευταίος άντρας δηλαδή, με είχε εμπνεύσει για πολλά όμορφα γραπτά. Σε χαιρετώ, Θέκλα μου, και σε ευχαριστώ για αυτή την έστω μικρή δίωδο επικοινωνίας. Έγραφε η καημένη μόνη της ένα χρόνο. Έγραφε μόνη της ένα χρόνο. Ήρθε η ώρα της να της κάνουμε το βίντεο της. Λοιπόν, προσοχή από εσωστρεφείς τύπους που δεν μιλάνε γιατί είναι εσωστρεφείς, που δεν εκφράζουν συναισθήματα γιατί είναι εσωστρεφείς, που λειτουργούν συναισθηματικά μόνο την ώρα που βρίσκονται μαζί μας και τις υπόλοιπες ώρες αγνοούν καν την ύπαρξή μας. Έχω την εντύπωση ότι ένας ουσιαστικά εσωστρεφής άνθρωπος, γιατί και εγώ είμαι εσωστρεφής, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, ένας πραγματικά εσωστρεφής άνθρωπος
αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ότι δεν θέλει να ξοδεύεται σε πολλές συναναστροφές και δεν θέλει να ξοδεύεται σε πολλά μοιράσματα. Όχι ότι αποφεύγει το ουσιαστικό μοίρασμα και την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους ή με ένα άλλο άνθρωπο, απλώς κουράζεται να ανοίγεται σε πολλούς ανθρώπους, επειδή ως ουσιαστικά ευαίσθητος, ως εσωστρεφής, παίρνει όλα τα συναισθήματα θετικά και αρνητικά από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνεί, τους ανθρώπους τους οποίους ανοίγεται, και γι' αυτό επιλέγουν οι εσωστρεφείς άνθρωποι να έχουν πιο περιορισμένες ουσιαστικές επικοινωνίες, όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που ένας εσωστρεφής άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ουσιαστικά ευαίσθητος και όταν θα συνδεθεί ψυχήτε και σώματι. Απλώς δεν θα συνδεθεί με όλη τη γειτονιά, με όλη την πόλη, με όλη τη χώρα. Θα συνδεθεί με έναν άνθρωπο σε ερωτική σχέση ή θα έχει 1-2 φίλους, δεν θα έχει 300. Λοιπόν, είναι μια δικαιολογία η εσωστρέφεια. Η αλήθεια είναι ότι οι ψεύτες ξέρουν πάρα πολύ καλά, αυτοί που λένε ψέματα και κρύβουν πράγματα, αποκρύβουν πράγματα από τη ζωή τους, ότι όσο περισσότερο μιλάνε, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν να πιαστούν ότι λένε ψέματα. Οπότε αποφεύγουν να μιλάνε και βρίσκουν και μια έτσι ρομαντική δικαιολογία: είμαι εσωστρεφής. Όμως, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να θυσιάζουμε τα θέλω μας σε μια σχέση, όπως έκανε φίλη. Και δικαιούμαστε να τα θέλουμε όλα. Να θέλουμε ουσιαστική σύνδεση, να θέλουμε πλήρη σύνδεση, να θέλουμε διαφάνεια, να θέλουμε ουσιαστική επικοινωνία. Και όχι μόνο το να βγαίνουμε έξω και να κάνουμε καλό σεξ. Καλό είναι το καλό το σεξ, πάρα πολύ καλό υποθέτω. Και το να βγαίνουμε έξω καλό είναι, αλλά χωρίς την ουσιαστική σύνδεση, τι ήταν αυτός, ένας απλήρωτος συνοδός? Και οι συνοδοί αυτά κάνουν. Οι πληρωμένοι συνοδοί. Έχει και άνδρες πληρωμένους συνοδούς στο εξωτερικό, από ό,τι διαβάζω. Τους πληρώνεις και κάνουν μαζί σου ένα ιδανικό ραντεβού. Θα πάτε σε ένα πολύ ωραίο μέρος, σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, θα φάτε, θα σε φλιρτάρει, θα σε κάνει, θα κάνετε ένα πολύ καλό σεξ γιατί είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος και μετά δεν σε ξέρει, ως την επόμενη φορά που θα τον ξαναπροσλάβεις. Τι ήταν αυτός δηλαδή, συνοδός? Τι ήταν? Η ουσιαστική σύνδεση είναι η ψυχική σύνδεση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να μιλάτε την ίδια γλώσσα ουσιαστικά, ψυχικά την ίδια γλώσσα, που να έχει ουσιαστική επιθυμία να συνδεθεί μαζί σου. Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Και επειδή το αρχικό σου ερώτημα ήταν να μείνω κενή ή μόνη, όταν είσαι μόνη μπορείς να είσαι γεμάτη. Όταν είσαι σε μια σχέση που σε αφήνει κενή, δεν μπορείς να γεμίσεις. Έχεις πάρει την απόφασή σου μέχρι να κάνουμε το βίντεο. Γι' αυτό σας λέω ότι όσοι στέλνετε επιστολές, που πλέον έχω σταματήσει να λαμβάνω επιστολές κανονικά, μην περιμένετε ότι μέσα από ένα βίντεο θα πάρετε την καθοδήγηση ή την στήριξη που θα παίρνατε κάνοντας ψυχοθεραπεία. Στη φίλη θέλω να πω ότι από τη στιγμή που η ψυχολόγος της έχει φύγει από τη ζωή, είναι πολύ καλή ιδέα να ψάξει για να βρει κάποιον άλλο ψυχολόγο ή κάποιον άλλη ψυχολόγο να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Με τίποτα δεν συμφωνώ με την άποψη ότι είμαι στα 50 και δεν με παίρνει να κάνω άλλα λάθη. Επαναλαμβάνω ότι λάθη δικαιούμαστε να κάνουμε, μας παίρνει να κάνουμε λάθη όσο ζούμε, είναι ανθρώπινο να κάνουμε λάθη. Δεν είναι καλή ιδέα να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, λένε εγγλέζοι don't cry over spit milk, δηλαδή τελείωσε τώρα, πήγαν οι 18 μήνες, ένας αναστοχασμός και να πάρεις τα μαθήματα από αυτό, ναι, και από την άλλη θέλω να μου υποσχεθείς πως θα τηρήσεις αυτά που θες εσύ από μια σχέση στη σχέση σου με τον εαυτό σου. Δηλαδή να έχεις ουσιαστική, αυθεντική, αληθινή επικοινωνία με τον εαυτό σου και να μην τον αφήνεις να παραμυθιάζεται και να μην παραμυθιάζεσαι. Και το παραμύθιασμα έρχεται όταν εμείς ξέρουμε τι ουσιαστικά θέλουμε, αλλά υπακούμε, αφινόμαστε στο να γίνει αυτό που θέλει κάποιος άλλος και να πιστέψουμε ότι μήπως είμαι υπερβολική, μήπως συζητάω πολλά, όχι. Φιλιά.